Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, μεγάλος δώρος για ανθρώπους που εισέρχονται στο δικό σας χώρο, που δεν έχουν τελειώσει κάποιο σχολείο, που είναι γνωστοί από τα reality, από τα social. Ποια η γνώμη σας πάνω σε αυτό το κομμάτι? Σε ό,τι αφορά το θέατρο πάντα, ότι για το θέατρο είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν γίνεται να πας χωρίς να έχεις ασκηθεί. Άρα δεν θα συνεργαζόσασταν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τέτοια κατάρτιση, έχει βγει από reality? Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Έτσι, είναι αστεία πράγματα. Δεν χωράει απάντηση. Είναι σαν να μου ζητάτε να φάω φαγητό από άνθρωπο που δεν ξέρει να μαγειρεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να μου επιτρέπετε από τον Γιάννη Μπέζο, που σαφώς καταλαβαίνουμε ότι δεν ήθελε να μιλήσει και να συνεχίσει, που ούτως ή άλλως απάντηση δεν έδωσε και ίσως τον τιμά σχετικά με την τοποθέτηση του Πέτρου Φιλιππίδη στο όνομά του στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Για μένα, από όλα αυτά, από τη στιγμή που δέχτηκε να μιλήσει μπροστά από τις κάμερες και από ό,τι μαθαίνω, μίλησε για 10 λεπτά ευγενέστατος και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με τον δικό του τρόπο. Δεν σηκώθηκε να φύγει, ήταν έξω, έκανε κρύο όπως βλέπουμε. Κάθισε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Για μένα, από τη στιγμή που έγινε αυτή η ερώτηση, θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σχετικά με το απολυτήριο Λυκείου. Δεν είναι δυνατόν ένας Γιάννης Μπέζος, ένα τέτοιο κεφάλαιο, ένας τέτοιος ηθοποιός, σε αυτές τις ερωτήσεις να μην κάνει νήξη για το απολυτήριο Λυκείου με μια τέτοια ερώτηση. Σωστό. Για μένα, περίμενα ούτε για τους παρουσιαστές ούτε για τα reality. Σήμερα τέτοια ερώτηση να απαντούσε σχετικά με αυτό που πραγματικά είναι ένα πλήγμα για τους τοπιούς και δεν είναι καθόλου ωραίο. Σωστό. Για μένα. Άσχετα από όλα αυτά. Όλα τα άλλα τα έχουμε ακούσει και για τα reality και καλά, για ναι, 100 φορές είχαν και κοινές ερωτήσεις. Και όταν έχουν γίνει 150 διαμαρτυρίες και ο χώρος βράζει. Μου έκανε εντύπωση. Όμως.